Τι κάνετε, κύριε Τσόχο? Καλησπέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Φοβερή στιγμή, φοβερή στιγμή. Ανατρίχεσαι πάλι εσύ. Και χθες δεν μπόρεσα να το διαχειριστώ αυτό που έγινε. Ενώ το ήξερα τι θα γίνει, το είχα ξεχάσει την ώρα του αγώνα, γιατί είχαμε βάλει και τον γκολ κτλ. Και όταν με συνέβη, όταν προέκυψε, έμεινα παγωμένος. Δηλαδή το παρακολουθούσα αυτό και έλεγα, πω, τι ωραία στιγμή. Ίσως η ωραιότερη, ξέρω εγώ, που έχω ζήσει, έχω νιώσει, ας πούμε, σε ποδοσφαιρικό γήπεδο. Δεν ξέρω. Όλο αυτό που έγινε. Δες. Ναι, ναι. Τρομερό, τρομερό πράγμα. Μεγαλείο. Και είναι και, επειδή μου, πέρα από τον πολιτισμό γενικότερα ή τον ποδοσφαιρικό πολιτισμό ειδικότερα, είναι αυτές είναι οι στιγμές που σε κάνουν να αισθάνεσαι περηφάνεια που υποστηρίζεις μια ομάδα. Αυτό είναι σαν θες, έντονα. Καταλάβουμε αυτό και στην Ελλάδα, γιατί στην Ελλάδα μιλάμε πολύ συχνά για την οπαδή, για την περηφάνεια που νιώθουν για την ομάδα που υποστηρίζουν, και τις περισσότερες φορές το υποστηρίζουν αυτό για τους λάθος λόγους. Μια τέτοια στιγμή είναι αυτή που σε κάνει πιο περήφανο από οποιαδήποτε άλλη για το ότι υποστηρίζεις μια ομάδα. Δηλαδή δεν νομίζω ότι χθες οι φίλοι της Λίβερπουλ έγιναν πιο περήφανοι για το 4-0 από ό,τι για αυτή τη στιγμή. Όχι, καθόλου. Και ας είναι ένα, και ας είναι ένα 4-0 κόντρα στη Manchester United. Αυτές είναι οι στιγμές που σε δένουν επίσης περισσότερο με την ομάδα. Που αισθάνεσαι πιο δυνατά, πιο παθιασμένα ότι είσαι μέλος της, ότι είσαι φίλος της, ότι είσαι οπαδός της. Πολύ, πολύ σπουδαία στιγμή, πολύ σπουδαία στιγμή. Ναι, είναι, κάθεσαι και την παρακολουθείς και λες, ρε φίλε, τι γίνεται. Είτε είσαι Λίβερπουλ, είτε δεν είσαι Λίβερπουλ, ας πούμε. Παρακολουθείς αυτό το σκηνικό εχθές, που είναι στο κορυφαίο ντέρμπι για μένα στη γη, ας πούμε, από τα παλιά τα χρόνια μέχρι και τώρα, άσχετα με το που βρίσκεται, σε τι κατάσταση βρίσκεται η Μάντσεστερ ή σε τι κατάσταση κάποιες στιγμές βρίσκονταν η Λίβερπουλ. Για μένα είναι το top, ας πούμε, όταν λες ένα ντέρμπι στη γη, είναι το Liverpool-Manchester Liverpool. Και πραγματικά δηλαδή ένιωσα τόσο ωραία χθες παρακολουθώντας αυτό το πράγμα. Τόσο υπερήφανος, ας πούμε, που είμαι από μικρό παιδί υποστηρίζω αυτή την ομάδα, αλλά πετώντας την αγάπη μου για αυτή την ομάδα που δεν έχει αλλάξει καθόλου όλα αυτά τα χρόνια, πετώντας το οπαδικό, ας πούμε, άσχετα αν δεν έχω βρεθεί ούτε μισό λεπτό στο Anfield, έτσι, ούτε σε άδειο γήπεδο, στο άδειο Anfield δεν έχω πάει. Αλλά αυτή η στιγμή που μου πρόσφαραν αυτή, πώς ήταν χθες μέσα, 40.000 ήταν, πώς ήταν μέσα στο Anfield? Ναι, παραπάνω. Πλέον είναι πάνω από 5 χωρητικότητα, αλλά... 45-50.000 ήταν χθες. Αυτή η στιγμή, αυτό το λεπτό, ρε παιδί μου, δεν υπάρχει περίπτωση να το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Και γιατί αυτό που ένιωσα δεν μπορούσα να το διαχειριστώ. Δηλαδή όλα αυτά, αυτό το σύνολο των συναισθημάτων μου, ας πούμε, δεν μπορούσα να το διαχειριστώ μέσα μου. Ναι. Ήταν φοβερή στιγμή. Παρεπιπτόντως, να βρεις μια ευκαιρία και να πας στο Anfield, σε ένα οποιοδήποτε μάτς, χρειάζεται να είναι μεγάλο ντέρμπι, δεν ξέρω τι, σε ένα οποιοδήποτε, για τη στιγμή του γυλεύρω εγώ καλό. Ναι. Ειδικά εσύ που είσαι Λίβερπουλ, δεν παίζει να μην, πώς το λένε, να τρεχιάσεις. Έτσι είναι. Όσοι έχουν πάει, γνωστοί μου, φίλοι μου, λένε δεν υπάρχει, δεν περιγράφεται αυτό. Μόνο το νιώθεις. Ναι, ναι, ναι. Μόνο το νιώθεις. Ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, τώρα βλέπω εδώ και άλλο. Δηλαδή, από τη μία συζητάμε αυτό και βλέπω τώρα, λέει, σοκαριστικό οπαδικό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη. Πάλι τα ίδια. Και τώρα παίρνω την αφορμή να το πω. Είναι, λέει, κατηγορούμενοι για αδικήματα οπαδικής βίας. Συνεχίζουμε εμείς το πρόγραμμά μας εδώ. Εκεί στην Αθήνα δεν ξέρω τι γίνεται. Αλλά εδώ στη Θεσσαλονίκη κανονικά συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Ναι. Ξέρεις, είναι αυτό το σοκαριστικό που σου περιέγραφα και τώρα βλέποντας αυτή την είδηση θέλω να τη μοιραστώ και με τον κόσμο. Σου την είπα και στο μαγαζί που τρώγαμε τις προάλλες. Είμαι σε ένα μαγαζί, παρακολουθώ έναν αγώνα Champions League. Είναι και κάποια, είναι 6-7 παιδιά, 17, 18, 16, κάπου εκεί είναι η ηλικία τους και παρακολουθούν. Νομίζω το Chelsea Real είναι το match, Real Chelsea.
Και τέλος πάντων κάνουν χαβαλέ σε όλο το μάζο. Okay. Τελειώνει το μάζο, βγαίνουν έξω. Κάποια στιγμή ξέρεις είναι αμπουλούκι, ας πούμε, 6-7 παιδάκια που κάνουν χαβαλέ για να χωρίσει ο καθένας να πάει στα σπίτια του. Και κάνουν κάποια στιγμή ο χαβαλές τους, ας πούμε, φτάνει σε ένα σημείο να βάλουν ένα στη μέση, για πλάκα έτσι, για πλάκα, να βάλουν ένα στη μέση, να κάνουν ότι τον δέρνουν, τον χτυπάνε, αλλά το πιο σοκαριστικό για μένα όταν γύρισα, γιατί άκουσα μια φασαρία, είδα ένα μπουλούκιλο, δέρνονται, πλακώνονται, αλλά μετά κατάλαβα στο δευτερόλεπτο ότι είναι πλάκα, αλλά το σοκαριστικό για μένα είναι ότι 2-3 από αυτά τα παιδιά έκαναν για χαβαλέ, για πλάκα, ότι μαχαίρωναν αυτό το παιδί. Που τον είχαν βάλει στη μέση, ας πούμε. Δηλαδή είχαν την κίνηση με το χέρι μπρος-πίσω και τα λοιπά, όχι μπουνιές. Το κλασικό, αυτή την κίνηση, την άσχημη. Ναι, 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 ναι. Την ανατριχιαστική. Και όμως το είδα και χαλάστηκα τόσο πολύ, ρε παιδί μου. Τόσο πολύ, ας πούμε, αυτό που είδα. Στο χαβαλέ, βέβαια, να κάνουν, δηλαδή σε μια παρέα 6-7 παιδιά, να κάνουν ότι δέρνουν κάποιον, φίλοι μεταξύ τους, και μάλιστα κανένα δυο από αυτούς να κάνουν ότι τον μαχαιρώνουν. Μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει. Ναι. Είναι ανατριχιαστικό και ως αστείο. Και ως αστείο, ναι. Έχω καιρό που, έχει καιρό που έγινε το μάτς, καιρό που θέλω να το πω, αλλά το είχα ξεχάσει, το είχα πετάξει ίσως από το μυαλό μου. Αλλά τώρα που μόνο σε σένα το είπα, και είναι το μεσημέρι που βρεθήκαμε, προχθές, την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Πέμπτη. Και τώρα με αφορμή αυτό, μετά την ανατριχίλα του Άνφιλντ, ήρθε αυτό εδώ που λέει το επεισόδιο, ξέρω εγώ, πάλι στη οπαδική βία στη Θεσσαλονίκη, και σκέφτηκα και ήθελα να το πω. Κυρίως στους γονείς, δηλαδή, οι γονείς να προσέχουν λίγο αυτά τα παιδιά που βρίσκονται σε αυτή την ηλικία, γιατί πλέον με τα social media, με τα βιντεάκια, με τις φωτογραφίες, με όλο αυτό το κακό που γίνεται σε αυτά, δεν θέλει και κανένα παιδί, ας πούμε. Δηλαδή, τώρα αυτοί βρήκαν να μιμηθούν κάτι πάρα πολύ άσχημο, ας πούμε, κάτι πάρα πολύ τραγικό. Τα παιδιά αυτά. Λοιπόν, τώρα βλέπω εδώ η Άκ λέει ενδιαφέρεται για τον Λέκο. Αυτόν κάτι μου λέει το Ιβάν Λέκο, κάτι μου λέει αυτό το επίθετο. Σου λέει κυρίως φαντάζομαι ως ποδοσφαιριστής. Όχι, 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 κάτσε να μπω μέσα. Κάτι για ΠΑΟΚ μου λέει. Α, βοηθός του Ιγκόρ Τούντορ στον ΠΑΟΚ, στη σεζόν 15-16. Α, ναι, 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 σωστά, σωστά, α, αυτό το Λέκο μου, το Ιβάν Λέκο κάτι μου έλεγε. Είναι ένας από τους υποψήφιους. Πάντως αυτή η παρέλαση που γίνεται στην ΑΕΚ είναι πολύ ωραία, έτσι. Δημοσιογραφικά είναι πολύ ωραία. Και για τον κόσμο κατ' επέκταση. Ποιος θα είναι ο βασιλιάς του πάγκου της Αγίας Σοφιάς. Αυτός είναι ο τίτλος. Έτσι δεν είναι, αυτός δεν είναι. Ναι. Έχει γίνει λίγο χαμούλης, που λένε και οι πιτσιρικάδες με τον Αλμέιδα. Έχουν πολύ μεγάλες αντιδράσεις στα social από τους φίλους της ΑΕΚ. Γιατί δεν το θέλουν. Ναι, ναι. Α, γιατί? Στη λογική ότι προπονητή που δεν έχει δουλέψει καν στην Ευρώπη, που τέλος πάντων δεν έχει κανένα βαρύ βιογραφικό, που από που και ως που και τα λοιπά και τα λοιπά, και δεν ξέρω αν αυτό έχει μετρήσει στις εκτιμήσεις των ανθρώπων τσάικ, να το πω έτσι. Το λέω γιατί ήταν φαβορή, δεν έχει τελειώσει. Αλλά ήταν φαβορή, αλλά δεν ξέρω αν πια έχει πέσει από αυτή τη θέση, γιατί ήταν, πώς να το πω, καθολική διαμαρτυρία ή αντιδράσεις, ο χαμός σε σχέση με την συνεργασία μαζί του. Ναι, δεν το παρακολούθησα εγώ, αλλά όντως δεν έχει την εμπειρία. Okay, εντάξει, άλλος θα αποφασίσει. Γιατί να πάμε στην κουβέντα που κάναμε χθες. Αυτός που θα αποφασίσει στην ΑΕΚ. Έτσι τώρα είναι πολύ καλή πάσα να σηκωθούμε για τρεις και οι δύο και να φωνάζει ο Μπαρτζόκας απ' έξω. Όχι εσύ, ρε Γιώργο, ο Μιχάλης είπαμε να σουτάρει και να μας βρίζει μετά στο time out. Λοιπόν. Λέω Μπαρτζόκας για τους ακροατές που δεν γνωρίζουν ή που δεν είδανε, γιατί του έχουν κάνει στο Γκαζέτα μια φοβερή συνέντευξη ο Μιχάλης με τον Βασίλη τον Σαμπράκο. Ο Μιχάλης ο Τσόχος με τον Βασίλη τον Σαμπράκο. Και γι' αυτό τώρα πήρα την μπάσα, ας πούμε, εγώ τώρα και το σούταρα για τρεις, το χάσα και με βάζει χέρι στον πάγκο ο Μπαρτζόκας. Ο οποίος είναι και, είναι και νευρικός, έτσι, είναι λίγο ψυχάκιας. Ναι. Και με όλους τους φίλους μου να μου κορδίζουν από χθες, γίνατε στο μπάσκετ, τα έχουμε πει εμείς αυτά κτλ. Ναι. Λοιπόν, πρέπει να μου έχουν δώσει τώρα στη γραμμή 2. Πρέπει να δεν με έχουν ενημερώσει, αλλά αν είναι αυτό, θα το ρισκάρω τέλος πάντων.
είναι μαζί μας και γιατί σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα, μια ξεχωριστή μέρα για τον ΠΑΟΚ που συμπληρώνει 96 χρόνια ιστορίας, Μιχάλη, σε 4 δηλαδή, συμπληρώνει έναν αιώνα ζωής. Ποιος θα ήταν έτσι ιδιαίτερο, θέλω να ρισκάρεις πρόβλεψη, ποιος μας περιμένει εδώ και λίγα δευτερόλεπτα για να μιλήσει? Αν κάποιος έπρεπε να μιλήσει για τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, αυτή τη στιγμή, ποιος θα έπρεπε να μιλήσει, κατά την άποψή σου? Που τον λατρεύουν όλοι. Κάποιος έπρεπε να μιλήσει για την ιστορία του ΠΑΟΚ, δεν βρίσκω καταλληλότερο. Που έχει παίξει. Ναι, από τον Γιώργο Κούδα, θα έλεγα. Κύριε Κούδα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, χρόνια μας πολλά, γιατί 20 Απριλίου ΠΑΟΚ 96, 23 Νοεμβρίου ο Κούδας 76. το λέω αυτό γιατί ξέρετε, αυτή την ομάδα όποιος δεν την έχει γνωρίσει από τις ρίζες της, από τις ρίζες του το ΠΑΟΚ, γιατί εγώ όταν πήγα 12 χρονών και υπέγραψα το δελτίο όταν γινόταν η Τούμπα, τελειώνανε έξω από τα τόλ τα στα στρατιωτικά που είχαν έρθει οι πρόσφυγες και τελείωναν τη δουλειά και ερχόντουσαν μετά και βάζανε ένα τούβλο, μια λάσπη με τους κουβάδες με τα αυτά και λέγανε πάω και ξερό ψωμί. Όταν ζήσεις τέτοιες εποχές νιώθεις βαθύτερα το μεγαλείο αυτής της ομάδας. Κυριολεκτούσαν κιόλας εκείνη την εποχή που το λέγανε, κύριε Κούδα. Μα κυριολεκτούσαν, σας λέω, στα τόλ μέσα 15 οικογένειες και είχαμε τότε τους συμβούλους, αν θέλεις, παράγοντες εκεί, φέραν τις σακούλες γεμάτες και τα μοιράζανε μέσα στις οικογένειες στα τόλ. Γιατί ήταν 10-15 οικογένειες μέσα στα τόλ. Ναι. Μιχάλη, εσύ θέλω να... Κύριε Κούδα, είναι μαζί μας στον αέρα και ο κύριος Μιχάλης Τσόχος από την Κοσμοτέ TV και όχι μόνο. Καλησπέρα. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές, έχουμε κάνει αρκετά. Βεβαίως. Και το έχω μεγάλη αδυναμία. Έχουμε κάνει μια φοβερή, για μένα ήταν τρομερή εμπειρία, συνέντευξη όχι μόνο με τον ίδιο στην Τούμπα, ναι, για τον Γκαζέτα, τηλεοπτική συνέντευξη, αλλά μετά βρεθήκαμε και φάγαμε και κάναμε γύρισμα και με πολλούς από τους πρωταγωνιστές εκείνης της ομάδας που είχαν κατακτήσει το πρωτάθλημα. Και ήθελα να σου πω, Γιώργο, ότι γνωρίζοντας τους από κοντά, όλους μαζί ζώντας τους, καταλάβαινες ότι ακόμη είναι η ομάδα. Δηλαδή τα πειράγματα στο ψαράφι, ο σεβασμός στον Κούδα από όλους. Ρε παιδί μου, καταλάβαινες ότι ακόμα η επικοινωνία μεταξύ τους τόσα χρόνια μετά, ναι, γίνεται με τους κανόνες της ομάδας. Και αυτή την ιστορία για τα τόλ που είπε τώρα μόλις ο κ. Κούδας, την είχε πει από τις πρώτες, καθόταν εκεί στις κερκίδες τα επίσημα, καθόμασταν της Τούμπας και έβλεπε το αγλάντε με την Τούμπα και μου έλεγε, να σου πω εγώ πως έχει χτιστεί αυτό το γήπεδο, γιατί το έχω ζήσει με τα μάτια μου, ή τις δυσκολίες που είχαν εκείνοι οι άνθρωποι που ζούσαν με δυσκολία να βρουν και να φάνε ακόμα εκείνη την εποχή στα τόλ. Τι κάνατε καταρχάς, πώς είστε? Θα μου επιτρέψετε να πω κάτι, ναι. Θα μου επιτρέψετε να πω κάτι. Βέβαια δεν αφορίζω ούτε μηδενίζω τη σημερινή κατάσταση, αλλά είμαστε ακόμα οικογένεια. Δηλαδή δεν υπάρχει από τους παλέμαχους, και θυμόμαστε και εκείνους που έχουν φύγει. Είμαστε ακόμα, δηλαδή, με τον Σαράφη, με τον Τερζανίδη, με τον Ιωσήφιδη, να μην λέω όλα τα ονόματα, είμαστε ακόμα οικογένεια. Δηλαδή ό,τι συμβαίνει με εκείνη την ομάδα, και πολύ περισσότερο εγώ, επειδή ήμουν σαν αρχηγός και ήξερα τι χαρακτήρα είμαι, είμαστε ακόμα σαν ομάδα. Είτε θα τηλεφωνηθούμε, ναι, είτε θα βρεθούμε, είμαστε οικογένεια. Είμαστε οικογένεια. Πώς το έχετε καταφέρει? Ναι, ήταν φανερό και ήταν φανερό και εγώ και όλες... Δεν άκουσα. Πώς το έχετε καταφέρει, λέω, αυτό που μας περιγράφετε, αυτό το εκπληκτικό τώρα που μας περιγράψατε, πώς το έχετε καταφέρει
κύριε Κούδα. Υπήρχε αγάπη, σύμπνοια μέσα και την ομάδα και μέσα στον αγωνιστικό χώρο και εκτός αγωνιστικού χώρου. Δηλαδή, λέω καμιά φορά, επειδή σήμερα γίνεται και το Κοτσομπολιό, βέβαια υπάρχουν και τα μέσα τώρα που βγαίνουν, ό,τι συνέβαινε το λύναμε μέσα στα αποδυτήρια. Δεν έβγαινε έξω. Ήμασταν δηλαδή πραγματικά, δεν τα βγάζαμε τα νίκο στο Δήμο. Για πες Μιχάλη. Και υπήρχε και ο σεβασμός και η λειτουργία της ομάδας ακόμα, Γιώργο. Δηλαδή, ξέρω εγώ, πάνω στην κουβέντα που ήταν πολύ χαλαρή, πήραμε τα κλασιά μας, τρώγαμε, έκανα ξέρω εγώ μια ερώτηση και άκουγε ξέρω εγώ τον Ιωσήφιδη και έλεγε να πει πρώτο αρχηγός. Να απαντήσει πρώτο αρχηγός. Ακόμα και στις ερωτήσεις. Έπρεπε να ακολουθεί η ιεραρχία. Υπήρχε αυτό γιατί αναφέρουμε βέβαια τους 11 που ήταν η κυρίως ομάδα. Εδώ έχω πει, κατ' επανάληψη το έχω τονίσει αυτό, ότι εγώ με τη Λιόν στο 3-3 δεν έπαιζα. Έπαιξε στο 4-0 εδώ. Είχε παίξει ο Λάζος. Ο Λάζος έπαιξε καλύτερα από μένα στη Λιόν. Δηλαδή είχα όλοι τους παίκτες από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Γι' αυτό έχω και την αγάπη και το σεβασμό από όλους. Γιατί ήμουνα και δίκαιος. Ναι, και αυτό έχει παραμείνει μέχρι τώρα. Ναι, από εκείνη την εποχή μέχρι τώρα. Σε όλα αυτά τα χρόνια, επειδή είναι και πολλά, πάρα πολλά είναι, είπαμε σε 4 χρόνια πλησιάζουν τα 100. Έτσι, η μία στιγμή, η κορυφαία στιγμή για αυτόν τον άνθρωπο που έχουμε τώρα στον αέρα και τον Μεγαλέξανδρο του ελληνικού ποδοσφαίρου, ποια είναι, κύριε Κούδα? Ποια κρατάτε, ας πούμε? Ποια δεν θα σβήσει ποτέ όμως? Εγώ είπα ότι από την αρχή ότι είμαι περήφανος που υπηρέτησα αυτά τα χρόνια που ήμουν αθλητής σε αυτή τη μεγάλη ομάδα για μένα. Ξέρετε ότι έβγαλα ένα πανεπιστήμιο εγώ σε αυτά τα χρόνια. Τι εννοώ πανεπιστήμιο? Όταν είχα τους παράγοντες εκείνης της εποχής που πράγματι την τσέπη τους, από τον οβολό του βοηθούσαν, από τα τσικό, από την εφηβική ομάδα. Υπήρχαν άνθρωποι μέσα τότε στον ΠΑΟΚ που ήταν δεύτερη μου οικογένεια, δηλαδή οι παράγοντες που περάσανε με τον Βασίλη τον Ζέρβα, με τον Παντελάκη, με τον Φιντανίδη, με τον Μιλωνά, δηλαδή άμα τους πω είναι μια ολόκληρη σελίδα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι με κάνανε άνθρωπο. Αυτό αγαπώ εγώ σε αυτά που έχω ζήσει. Το ποδόσφαιρο ήταν εκείνο που είχα αγαπήσει εγώ και προσπαθούσα κάθε φορά με οποιοδήποτε χάρισμα μου δώσε Θεός ή ταλέντο να το αξιοποιώ και να το βγάζω και σαν χαρακτήρας και σαν ταλέντο. Έτσι ακριβώς είναι. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ, ο ποδοσφαιρικός ΠΑΟ, γιατί μιλάμε για το σύλλογο τώρα βέβαια, αλλά ο ποδοσφαιρικός συγκεκριμένα ΠΑΟ έχει φτάσει εκεί που το αρμόζει ή μπορεί και παραπάνω, κύριε Κούδα? Μπορεί και έχει και τα φώνα, αν δεν γίνονται ορισμένα λάθη, εντάξει, που πάντα δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην κάνει λάθη και άνθρωποι εκεί μέσα γίνονται ορισμένα λάθη. Γίνονται και επειδή ζούμε σε μια άλλη εποχή. Εντάξει, θα πρέπει λίγο, επειδή κυριαρχεί το χρήμα, πρέπει να το διαχειρίζονται διαφορετικά. Τι εννοείτε δηλαδή? Πώς ζήσατε τη φετινή ευρωπαϊκή πορεία? Εγώ πίστευα ότι θα μπορούσε να περάσει και σε αυτό το γύρο να κάνει την υπέρβαση ο ΠΑΟΚ, αλλά βλέπετε ότι οι τραυματισμοί καμιά φορά, οι συνθήκες, γιατί πρέπει να έχεις και λίγη τύχη στο ποδόσφαιρο, δεν μπήκανε, δεν κάνανε και σταματήσαμε εδώ. Αλλά ήταν πάρα πολύ καλή πορεία. Αν αναλογιστούμε βέβαια ότι και εμείς εκείνα τα χρόνια, αλλά σήμερα είναι οπωσδήποτε πιο δύσκολες οι συνθήκες. Και πάντα έχουμε ένα, δύο, τρία σκαλοπάτια, πόσο είναι διαφορά πάντοτε από την Ευρώπη.
Πάντως, με αφορμή την φετινή ευρωπαϊκή πορεία του ΠΑΟ, κύριε Κούδα, είναι μια τρανή απόδειξη ότι πρέπει να ενδιαφερθεί γενικότερα ο οργανισμός, όπως λέμε, γενικότερα ο σύλλογος, γενικότερα η ΠΑΕ, να ενδιαφερθούν περισσότερο για την Ευρώπη. Γιατί την είχαμε κάπως στην άκρη τα τελευταία χρόνια, ας πούμε. Ήταν άλλες οι προτεραιότητες. Δεν μεγαλώνει πολύ περισσότερο μια ομάδα από μια καταπληκτική, μια καλή πορεία στην Ευρώπη. Και του χρόνου ακόμη καλύτερα να πάνε τα πράγματα. Ναι, σίγουρα. Αυτό είναι καμιά φορά από εμπειρία, γιατί τουλάχιστον από το 63 μέχρι το 84 που σταμάτησα. Ξέρετε, μπορεί να παίρνεις τίτλους, μπορεί να κάνεις αυτές τις επιτυχίες και στην Ευρώπη. Να παίρνεις Κύπρο, να παίρνεις Δάμπλ. Πρέπει να κάνεις σίγουρα τον απολογισμό για αυτά που πετυχαίνεις, αλλά πρέπει να βλέπεις το επόμενο βήμα που πρέπει να είναι. Σας χάνουμε, κύριε Κούδα. Αν μιλάτε με ασύρματο, πάτε λίγο πιο κοντά στη βάση, γιατί σας χάνουμε λίγο. Κάνουν κάποιες παρεμβολές. Όχι, είναι σταθερό τηλέφωνο από τη βιοτεχνία, αλλά ναι, έχω το ασύρματο. Τώρα σας ακούμε καλά. Θέλω να ξαναπείτε αυτό. Ναι. Ναι, πρέπει να κτίζεις μια ομάδα. Παίρνεις τα πρωταθλήματα, παίρνεις εκεί πέρα, πρέπει να αρχίσεις να τη χτίζεις την ομάδα πιο μπροστά, δηλαδή 1-2 χρόνια, για να προετοιμαστεί η επόμενη γενιά να παίξει. Καταλάβατε, πρέπει να κάνεις προεργασία ήδη. Ποιοι παίχτες είναι σε όριο ηλικίας, ποιοι παίχτες έχουν προβλήματα, και να προγραμματίζεις να αλλάζεις το ρόστερ. Να σας πω ένα παράδειγμα. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, το 83 είχα αποφασίσει να σταματήσω. Παίζουμε το τελικό στην Καλογρέζα με την ΑΕΚ, ναι. Ένα παιχνίδι που εκεί ήταν που τρέβωσα τα μαλλιά μου τότε που είχα. Μπορούσαμε να κερδίσουμε. δεν μας ήθελε η μπάλα και ήθελα να σταματήσω, και μου λέει ο Παντελάκης, κάνε ένα χρόνο, σε παρακαλώ, υπομονή, όσο μπορείς. Λέω, δεν θέλω να με διώξει ο κόσμος από το γήπεδο, θέλω να φύγω μόνος μου, λέω, με το κεφάλι ψηλά, να χτίσω, λέει, την καινούργια ομάδα. Και έκανε εκείνη την εποχή, με Σκαρτάδο, με Βασιλάκο, πιο μπροστά είχε έρθει και ο Δημόπουλος, δηλαδή, έκτισε την καινούργια ομάδα. Και σταμάτησα εγώ το 84, έγινα σαν τεχνικός διευθύντης υπεύθυνος της ομάδος. Και την επόμενη χρονιά πήραμε το πρωτάθλημα το 85. Ναι. Δηλαδή έγινε όλο αυτό. Αυτό πρέπει να βλέπουμε. Δηλαδή, όχι μόνο το σήμερα ότι πήραμε το double, πήραμε το πρωτάθλημα. Πρέπει πιο μπροστά να κάνουμε όλη αυτή την κίνηση. 1-2 χρόνια για να καταφέρουμε το επόμενο βήμα. Όπως είπατε, και για την Ευρώπη. Γιατί πάντα είναι 1-2 σκαλοπάτια πιο μπροστά η Ευρώπη. Μα υπάρχει το όραμα. Να σας ρωτήσω κάτι. Αν είχατε τη δυνατότητα να κάνετε ένα μεγάλο δώρο στον ΠΑΟ για τα 100 του χρόνια, σε 4 χρόνια φτάνει στα 100 χρόνια ζωής, τι δώρο θα του κάνατε? Εγώ να κάνω δώρο στον ΠΑΟ? Αυτός μου κάνει το καλύτερο δώρο. Στη ζωή μου. Αυτό είναι, αυτό είναι αλήθεια, και δείχνει και το ήθος σας που το λέτε. Αλλά τι θα ονειρευόσασταν να συμβεί στα 100 χρόνια στον ΠΑΟ? Θα πω κάτι, ας με συγχωρήσετε στην ερώτηση. Στο δρόμο με λένε Γιωργάκη. Και λέω, τι Γιωργάκη, 75-76. Πάω, τι Γιωργάκη, λέω. Γιωργάκη ήταν, έπαιζε μες στο γήπεδο. Μετά μου λένε, αν έπαιζες τώρα, λέει, θα έχεις τα εκατομμύρια. Λέω, έχω, λέω, μια αποταμίευση στη ζωή μου, την αγάπη του κόσμου. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα. Τι να τα κάνω τα χρήματα, φτωχός γεννήθηκα, με αυτά που έχω σήμερα θα φύγω. Δεν μου λέτε, κύριε Κούδα, επειδή μιλάμε για το καινούργιο γήπεδο τώρα, μιλάμε για το γήπεδο της Τούμπας κτλ. Είστε υπέρ του να γίνει μάλλον το γήπεδο εκεί, στο σημείο εκεί, ή θεωρείτε ότι πρέπει να πάει κάπου αλλού έξω, να γίνει ακόμη πιο σύγχρονο, ας πούμε,
σε άλλο σημείο. Γιατί θα μπορεί να γίνει και εδώ, και εδώ σύγχρονο και, και επειδή έχω ζήσει, σας είπα, από τα θεμέλια σε αυτό το γήπεδο, δεν ξέρω. Εκείνο που είναι πάντως, μη μου λέτε τώρα αν πρέπει να γίνει εδώ το γήπεδο. Εδώ δεν παίρνουν την απόφαση να υπογράφουν ένα, πώς λέγεται, ένα διάταγμα για, ναι, για να ξεκινήσει. Και έρχεται ο Μπακογιάννης εδώ και μιλάει και με τον Ζέρβα και κανείς δεν... Δεν μπαίνει εκεί μέσα να τους πει να βάλουν μια υπογραφή να γίνει το γήπεδο που είναι να γίνει. Τι λέτε τώρα. Να, ένα καλό δώρο λοιπόν για τα 100 χρόνια. Είναι Ατούμπα. Εκεί πήγαινε. Για μένα ναι. Για μένα ναι. Έτσι ακριβώς είναι. Λοιπόν, θέλω μία, φτάνοντας στο τέλος έτσι της κουβέντας μας, ενώ μπορούμε να μιλάμε ώρες με τον Γιώργο Κούδα, θέλω σήμερα μέσω του Λίμπερο 107,4 που σας έχουμε, και είναι τιμή για μας που σας έχουμε στον αέρα, κύριε Κούδα, και την ημέρα, και γενικά, ας πούμε, όταν μιλάτε, όποτε τοποθετήσετε, επειδή καταλαβαίνω ότι ο κόσμος σας αγαπάει πάρα πολύ, ακόμα και οι νεότεροι που δεν σας έζησαν, που δεν σας είδαν μέσα να μεγαλουργείτε στους αγωνιστικούς χώρους, θέλω να στείλετε στους ΠΑΟΞΙΔΕΣ ένα μήνυμα σήμερα. Αυτό. Για να κλείσουμε. Εγώ θέλω να στείλω το μήνυμα, γιατί θα πρέπει να το καταλάβουν αυτό, την ατμόσφαιρα που είδα στο προχθεσινό παιχνίδι, το ευρωπαϊκό παιχνίδι. Αυτός είναι ο ΠΑΟΚ και αυτόν πρέπει να προφυλάσσουν τον ΠΑΟΚ. Γιατί όλα αυτά τα πρόστιμα, άμα τα βάλεις, στο τέλος παίρνεις ένα γκούδα καινούργιο και το βάζεις εκεί πέρα μέσα. Αλήθεια είναι αυτό που λέτε. Αλήθεια είναι. Ναι, μιλάτε... ναι, δηλαδή αφού ξέρετε, έτσι κι αλλιώς, επειδή το είπα και το προηγούμενο, δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε ένα στραβοπάτημα και να μας τιμωρήσουν, να πληρώσουμε τα διπλάσια πρόστιμα, να πληρώσουμε τα... Αυτά δυστυχώς τα ξέρουμε και τα έχω ζήσει τόσα χρόνια. Λοιπόν, θα πρέπει αυτός ο κόσμος, όπως εργόταν τότε και καθόταν στην κερκίδα και έπαιρνε, θυμάμαι από το εφταράκι που έπεσε στα Τσικό και εργόταν από τις 1 η ώρα στο γήπεδο και άρχισε το παιχνίδι 3-5, ξέρω εγώ, και εργόταν να δει το εφταράκι. Έτσι πρέπει να είναι ο κόσμος, όπως ήταν και προχθές. Έτσι. Κύριε Κούδα, τιμή μας και καμάρι μας που σας είχαμε στον αέρα και αυτά τα σας ευχαριστώ λεπτά. Πάρα πολύ. Καλό Πάσχα. Καλό καλή Πάσχα. Ανάσταση. Με υγεία. Να βγάλουμε και τις μάσκες. Να είστε καλά. Πάντα γερός και δυνατός. Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, κύριε Κούδα. Καλά. Γεια σας. Λοιπόν, τώρα θα κλείσουμε. Βάλει και εσύ τον επίλογο, Μιχαλή. Έχουμε περάσει. Υπέροχο. Αν σου δοθεί ποτέ η ευκαιρία. Mm-hmm. Μέσω από αυτή την εκπομπή που έκανα στον Καζέτα, οι παρέες γράφουν την ιστορία. Έχω ζήσει πολλές ωραίες τέτοιες στιγμές. Mm-hmm. Αλλά αν σου δοθεί η ευκαιρία να τους ζήσεις αρκετούς από αυτούς, όσους μπορείς. Εγώ θυμάμαι τότε ήταν σίγουρα ο Ιωσιφίδης, ήταν ο Σαράφης, ήταν ο Κούδας, ήταν και κανένα δυο μεταγενέστερες του 85, ο Κωστίκος. Αν τους ζήσεις όλους μαζί και τους ζήσεις χαλαρά στην παρέα, mm-hmm. λέω, είναι μια φοβερή εμπειρία πώς. Τώρα ζω 40 αρκετούς. Και χρόνια μετά. Ζω αρκετούς, αλλά όχι μαζί. Μαζεμένοι δηλαδή, όπως εσύ εκείνη τη μέρα. Ναι, μαζεμένοι, αυτό και χλαρή. 40 χρόνια μετά ζουν με τους κώδικες επικοινωνίας της ομάδας. Σαν να είχες πάει την ομάδα, ρε παιδί μου, για φαγητό και την Κυριακή είχαν παιχνίδι. Σαν να μην έχουν περάσει 40 χρόνια. Mm. Είναι μαγικό πως κρατούν αυτήν την επικοινωνία μεταξύ τους, σου λέω, σε όλα τα επίπεδα. Έκανες ερώτηση και έλεγε ο Ιωσήφης να απαντήσει πρώτα ο αρχηγός. Γιατί έτσι είχαν μάθει, ότι okay, πρώτα ο λόγος στον αρχηγό. Μετά θα πούμε και οι υπόλοιποι την άποψή μας. Δεν λέω για τα πειράγματα, για τα αυτά, για τα εκείνα, για τα... Ναι, καμιά φορά του πηγαίναμε του τάδε στην προπόνηση τετράγωνη μπάλα, γιατί με τους στρογγυλές δεν την κοντρόλαρε. ναι, δεν λέω για όλα αυτά. Ναι. Τέλειο. Φοβερή. Λοιπόν, Μιχάλη, σε ευχαριστώ πολύ. Ωραία στιγμή ήταν αυτή. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.